έναν πόνο, μεγάλο πόνο και θέλω να το πω. Να το πεις. Πες το. Καθένας με το πόνο. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα καρεκλάδες και μωράκια μου, τι κάνετε, πώς σας. Λοιπόν, για να ξεκινήσει το επεισόδιο, με αυτά τα πολύ ωραία πλάνα, για να ξεκινήσει το επεισόδιο, πάτα ένα like, κάνε μια κοινοποίηση το βίντεο άμα γουστάρεις και γράψτε μου στα σχόλια να δω περιοχές. Τώρα είμαι εγώ στα Ίσμια, θέλω να μου γράψετε περιοχές, θέλω να μου γράψετε από πού είσαστε όλοι. Γράψτε μου λοιπόν, γεια σου Μπουσάρα μου και τις περιοχές. Έχουμε βγει μια βόλτα με παιδιά την ομάδα από το MotoVlog.gr, μπροστά είναι ο Mr. MotoVlog, Busa Pro Rider εδώ, Bassman, Sergio, ο Γιώργος με το XR, το 1000 το κόκκινο το ωραίο. Τι κάνετε, πώς είσαστε? Παράλληλη αγάπη στη συνείδησή μου αγκαθεί στην καρδιά φωτιά. Προτού να σε γνωρίσω δεν χρειάστηκε να ζήσω ούτε μια φορά. Σκεφτόμουν τι θα συζητήσουμε στο σημερινό επεισόδιο. Και στο σημερινό επεισόδιο θα ανοίξουμε το βιβλίο της γνώσης και θα συζητήσουμε για το πόσο δύσκολο είναι στις μέρες μας, με αφορμή έτσι φιλαράκια που έχω γύρω μου, με πόσο δύσκολο είναι τελικά στις μέρες μας μάγκες οι πραγματικοί φίλοι, οι γνωστοί, οι σωστές συγκόμενες, και γενικότερα πόσο δύσκολο είναι στις μέρες μας να έχουμε ανθρώπους γύρω μας που να αξίζουν πραγματικά, να αξίζουν πραγματικά το χρόνο μας, να αξίζουν πραγματικά να τους έχουμε στη ζωή μας. Μεγαλώνοντας, αυτό λοιπόν που συνειδητοποιώ είναι πως είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο, και το λέω βλέποντας μπροστά μου τον Mr. MotoVlog με τον οποίο γνωριζόμαστε από την εφηβεία μας. Είναι πάρα μα πάρα πάρα πολύ δύσκολο τελικά να βρεις ανθρώπους οι οποίοι αξίζουν. Πόσο δύσκολο είναι τελικά στη ζωή μας να μην έχουμε ανθρώπους πούστητες, ανθρώπους οι οποίοι σε κοιτάνε για τα λεφτά, ανθρώπους που ζηλεύουν από το καλό σου, ψεύτες. Και αυτούς τους ανθρώπους να τους βάζουμε και μέσα στη ζωή μας. Πόσο δύσκολο τελικά είναι, πόσο δύσκολο τελικά είναι αυτό το πράγμα, φίλε. Να περιβάλλεσαι από ανθρώπους που πραγματικά ο ένας βοηθάει τον άλλο να πας παρακάτω και δεν σε κρατάνε πίσω, δεν σε ζηλεύουν, δεν κοιτάνε πώς θα σου φάνε λεφτά και χρήματα. Αυτό λοιπόν μάγκες θα είναι το επεισόδιο. Δεν ξέρω σε πόσους από εσάς έχει τύχει, δεν ξέρω σε πόσους από εσάς έχει συμβεί να έρχονται διάφοροι άνθρωποι στη ζωή σας, να σας παρουσιάζονται σαν φίλοι και να μην το καταλαβαίνετε και για πάρα πολλά χρόνια, και να τους έχετε δίπλα σας, να μοιράζεστε πράγματα και μετά να συνειδητοποιείτε για ανθρώπους που θα βάζατε το χέρι σας στη φωτιά, έτσι. Να συνειδητοποιείτε ότι τελικά δεν είναι τίποτα άλλο παρά κερατάδες που ζηλεύουν και σε θέλουν μόνο για τα λεφτά. Πόσο δύσκολο είναι, και το λέω αυτό γιατί έχω δίπλα μου τον Mr. MotoVlog, έναν άνθρωπο ο οποίος στα τόσα χρόνια μου έχει σταθεί πάρα πολύ. Είχαμε αυτή την κουβέντα για ένα κοινό μας γνωστό. Είχε έναν φίλο του, να το πούμε έτσι, τον έτρωγε κανονικά, μάγκες. Σίγουρος ότι για αυτόν τον άνθρωπο, για τον ξέραμε κι εμείς που σε το γενέρε μαλάκες, λέει ο τύπος αυτός, λέει, τον είχα στο σπίτι μου μέσα, έτρωγε, έπινε, φέρθηκα. Του φέρθηκα, λέει, όσο καλύτερα δεν πήγαινε.
από πάρα πολλά χρόνια ότι αυτό ο τύπος τον έτρωγε κανονικά. Ναι ρε μάγκε. Και πέσαμε από τα σύννεφα γιατί ήταν άνθρωπος της κοινής μας παρέας, να το πω έτσι. Και δεν πρόκειται να το πιστέψω. Και όταν τον βούτυξε και το πιάσανε στα πράσα, γιατί του έκλεβε κάθε μέρα χρήματα, η δικαιολογία ήταν ότι αυτός ο γύφτος είπε ότι το έκανε για τα παιδιά του. Για τα παιδιά του μάλιστα. Άρε πούστε. Μάγκες, μακριά, μακριά, μακριά. Το χρήμα πάνω απ' όλα τελικά. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Το χρήμα πάνω απ' όλα. Τελικά έχουμε κόλμο ο οποίος γίνεται πουτάνες μαλάκα και στείλουν κόλο για 20 ευρώ μαλάκα. Ξεφτιλίζονται για 20 και 50 ευρώ μαλάκα. Υπάρχουν ανθρώποι γύρω μας που σε κοιτάνε μαλάκα σαν χρήμα. Πουτάνες μαλάκα. Γιατί η κλεψιά δεν είναι φίλε στην ανάγκη. Δεν είναι κλέφτης γεννιέσαι. Έτσι μεγάλωσε. Και λυπάμαι και αυτούς τους ανθρώπους φίλε τους κλέφτες οι οποίοι έχουν και παιδιά ρε μαλάκα και χαϊδεύουν τα παιδιά τους και αναρωτιέμαι ρε μαλάκες πως χαϊδεύεις τα παιδιά σου ρε μαλάκα κλέφτες. A few moments later. Επειδή έτυχε και αυτός ο κλέφτης ήταν μέσα στην κοινή μας παρέα και κανείς δεν το πίστευε στην αρχή, θέλω να σας πω τελικά ότι οι κλέφτες και τα λαμόγια πολλές φορές περνάνε και δεν τα παίρνεις χαμπάρι και όταν το καταλάβεις θα είναι αργά. Γι' αυτό μια πολύ μεγάλη συμβουλή που θα έλεγα σε όλους, καμιά φορά οι φίλοι είναι χειρότεροι και από γυναίκες, χειρότεροι και από την επιλέξεις μια σύζυγο. Καμιά φορά οι φίλοι μπορούν να σε καταστρέψουν. Όπως προσπάθησε να κάνει αυτός ο κοινός τον γνωστό στο φίλο μας. Έφαγε μάκες πάρα πολλά λεφτά, πάρα πολλά λεφτά. Και αυτοί οι τύποι συνεχίζουν και είναι έξω και κυκλοφορούν φίλε. Συνεχίζουν και χαϊδεύουν μαλάκα. Εγώ αυτό μου έχει μείνει ότι χαϊδεύουν τα παιδιά τους. Χαϊδεύουν φίλε τα παιδιά τους με χέρια βρώμικα. Με χέρια τα οποία τα έχουν βουτήξει και έχουν κλέψει. Και με αυτά τα πρότυπα αυτοί οι άνθρωποι μεγαλώνουν τα παιδιά τους φίλε και τα παιδιά τους τα βγάζουν στην κοινωνία. Αυτοί είναι οι άντρες οι πούστιδες και οι γυναίκες οι πουτάνες αντίστοιχα. Γι' αυτό Αλάνια θα έλεγα ότι ίσως καλύτερα να μην έχεις κανέναν για να έχεις και το κεφάλι σου ήσυχο. Να μην έχεις κανέναν φίλε ή αν αυτό που θα έχεις να τον έχεις τσεκάρει από χίλιες μεριές. Του φιλεράκου μας του έκανε ζημιά, του έτρωγε λεφτά αρκετά χρόνια και πιστεύω ότι τελικά το κάρμα κάποια στιγμή θα έρθει και θα φερθεί όπως πρέπει σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί όταν τρως φίλε μου και ζεις με λεφτά τα οποία δεν είναι δικά σου και είναι κλεμμένα, μια φορά, δύο, πέντε, δέκα θα το κάνεις, ας τα πληρώσει η ζωή. Ας τα πληρώσει η ζωή. Από την Εθνική Οδό Αθηνών Βορύθου, Μπούσα, over, τέλος, φιλιά πολλά, γεια. Astronauts report it feels good. T-minus 25 seconds. 20 seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have a liftoff, 32 minutes past the hour, liftoff on Apollo 11. Παλιό ζωή,